εδώ για να σου μιλήσει. Αλήθεια. Παρακαλώ. Δες τον άνθρωπο με τι. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε, κύριε. Καθίστε. Καθίστε. Με τα μπαλόνια του. Ορίστε. Μπορώ να πλησιάζω, δεν ξέρω πού. Μακριά δεν κάνει γιατί λόγω του κορονοϊού δώσα το χεράκι σα έτσι. Τα μπαλόνια. Έκανα, ναι. Ναι. Για σένα, ναι. Γιατί δεν είχε μπαλόνια στο χέρι. Κλόν δεν έφερα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε, ρε πατριωτάκι. Κάτσε εδώ. Τα βάλω εδώ και με κρύβουν τώρα. Τι να κάνω. Δώσε σε μένα εδώ και το κρατάω εγώ. Εδώ πέρα. Τέλεια. Ορίστε. Ωραία είναι εδώ. Θέλω να μα πείτε ακριβώ τι έγινε το βράδυ. Κάνατε κάποιο πάρτι? Δεν είναι πάρτι ακριβώς, εντάξει. Δεν είχαμε δηλαδή και κλόουν και, ναι, και μπαλόνια και τέτοια, αλλά... Συγγνώμη, δεν ξέρετε ότι έχουμε κορονοϊό και ότι δεν επιτρέπονται τα κορονοπάρτι? Δεν γίνεται εμένα να μου απαγορεύσει κάποιος να παίξω το ρε ματζόρε για τη δικιά μου τη ζωή, ας πούμε. Αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Πρέπει να μαζευτείτε όλοι μαζί να παίξετε το ρε ματζόρε. Ναι, γιατί ενοχλώ κανέναν? Ναι, εμάς ενοχλείτε τους υπόλοιπους που πρέπει να είμαστε μέσα μαντρωμένοι και εσείς κάνετε πάρτι. Μα δεν σας καλέσαμε εσάς να έρθετε να παίξουμε μαζί τώρα, ματζόρε. Να σου πω. Ορίστε το κορίτσι, είμαι σε μεγάλες ατάκες. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη αν μας έφερα σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω, το είπα και στο Instagram. Εγώ τώρα εκείνη τη στιγμή δεν. Μόλις είχα ξυπνήσει και δεν είχα εικόνα. Δεν ήξερα με ποιο μιλάω, τι κάνω. Και μου εντάξει, λίγο μου την είπε. Δεν σου την είπα. Πώς? Μα σε ρώτησα αν ξέρεις ότι έχουμε κορονοϊό. Γιατί έκανες κορονοπάρτι? Δεν το ξέρω. Εσύ γιατί έκανες κορονοπάρτι? Εγώ δεν. Εντάξει, δεν ήταν κορονοπάρτι. Δεν είχε κλόν και μπαλόγια. Τώρα που τη βλέπεις από κοντά, όμορφη κυρία. Ναι. Ευχαριστώ. Τώρα θα κάνεις πάρτι, θα ξανακάνεις πάρτι. Θα μιλήσουμε. Κοίτα. Θα σας πω κάτι. Μετά από όλο αυτό. Συνέβη το εξής. Έπαιρνα μηνύματα στο Instagram που μου λέγανε είναι δυνατόν, γιατί είπες αυτό το πράγμα στο παιδί, γιατί του κούνησες το χέρι. Θέλω να σου πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος είναι συμπαθέστατος. Εγώ πραγματικά γέλασα την ώρα που μου είπες δεν σας κάλεσε κανείς. Πώς μου το πες? Καλά, αλήθεια είναι ότι δεν σας κάλεσε κανείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Όντως ήταν από τα κάρα. Δηλαδή πιστεύω και τώρα που έχουν περάσει κάνα δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχεις βρει απάντηση. Τι εννοεί? Έλα. Τι θα απαντούσες δηλαδή? Σε ποιο πράγμα? Το δεν σας κάλεσα. Δεν σας κάλεσε κανείς. Τι θα απαντούσες? Ήταν ωραίο, έτσι. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ξέρεις, είναι... Αν καλούσατε δεν θα ερχόμουν, κύριε Κουτσαβάκη. Ναι, όμως δεν σας καλέσαμε. Δεν πω. Επίσης είναι βολιώτησα, ξέρεις, είναι από πάνω, δικιά μας. Βολό. Ναι, βολό. Από τα Τρίκαλα είναι. Α, Θεσσαλός είσαι κι εσύ. Ναι, Καρακούνης. Ναι. Άρα πιο πολύ Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι βολιώτησα. Είναι δικό μας αίμα από πάνω. Εντάξει, δεν είναι και Θεσσαλονίκη, δεν ξέρει ακριβώς το. Γιατί εντάξει, είσαι Θεσσαλονίκη και από την Καρδιά. Άλλο τώρα. Α, και Βόλος είναι πολύ όμοια. Όπως Βόλος, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Τα λιμάνια γενικά. Ναι, λίγο αυτή η κουλτούρα μου αρέσει. Είναι πολύ όμορφη πολύ ο Βόλος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αλήθεια όμως. Θέλω να μου πεις πραγματικά γιατί έκανες πάρτι. Θα σε ρωτήσω. Δεν είναι πάρτι. Αλήθεια σου λέω. Αυτό που αναρωτιόμουν μετά είναι για ποιο λόγο. Εφόσον μας έχει μπει αυτή η απαγόρευση που μας έχει μπει, δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται ότι εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει περάσει από το μυαλό ότι αν όλοι κάνουμε αυτό που λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι μπορεί να βγούμε πιο γρήγορα από αυτό που ζούμε, από αυτή την πανδημία? Αυτό το σκεφτόμουν τις πρώτες εβδομάδες. Ναι, μετά από κάποιο σημείο και μετά σταμάτησα να το σκέφτομαι. Βαρέθηκες, αγανάκτησες? Δεν μπορώ να το. Ίσως να μην έχω πιστεί όσο πρέπει. Πάλι σας λέω ότι δεν θέλω να. Σέβομαι και αυτούς που έτσι και είναι και μακριά, αλλά δεν το νιώθω, ρε παιδιά. Άμα δεν το νιώθω. Δεν μπορεί να με πείσει εμένα επειδή το είπανε. Εντάξει, άμα δω κάποιους ανθρώπους και όντως πιστώ, μέσα μου να το νιώσω. Ποιο θες να δεις για να πιστείς? Σε ρωτάω, γιατί δεν είσαι ο μόνος που το σκέφτεται αυτό. Πολλοί κόσμος σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Τι θέλεις για να πιστείς ότι έχουμε πανδημία? Να το νιώσω. Τι άμα, να το, άμα δεν το νιώσω, θες να περάσεις. Επειδή το λέει ας πούμε κάποιος. Και ποιος μου το λέει, ας πούμε. Ποιος μου το λένε άνθρωποι που δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα, πέρα από την πλάκα, γιατί είσαι και πολύ σοβαρό παιδί και το λέω αυτό σοβαρά. Σκοπός είναι να μην το νιώσουμε, γιατί άμα το νιώσουμε σημαίνει ότι το κολλάμε. Έτσι. Επειδή χάνονται ζωές πάνω σε αυτή την ιστορία, αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα που δεν ίσως τα κατανοούμε. Δεν είπες ότι είσαι σωστός. Δεν είπες ότι είσαι σωστός. Η άποψή σου είναι και προς Θεού. Εγώ θέλω να πω ότι σε κάλεσα εδώ για να έρθεις, για να τα πούμε πέρα από την ανθίτηση που ήθελα να τη κάνω αυτή την έκπληξη.
χαρακτηριστικά για να μιλήσουμε και γι' αυτό, χωρίς σε κανένα να κάνεις. Ξέρεις, αυτό δεν γίνεται και με το ζόρι, αλλά από την άλλη είναι μια περίοδος που πρέπει να σεβαστούμε πάρα πολύ τους κανόνες, γιατί αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, από ό,τι φαίνεται η ιστορία, λόγω και μόνο για το σεβασμό των ανθρώπων που χάνονται, πρέπει να είμαστε μαζί όλοι μαζί μια ομάδα. Αλλιώς, ξέρεις, με αυτή τη λογική θα. Ο ξέβραγο αμπέλι είναι η ιστορία. Για τους ανθρώπους που χάνονται και για τους γιατρούς, που είναι στην πρώτη γραμμή από την πρώτη μέρα. Να πω κάτι. Ναι. Εγώ επίσης δεν νιώθω πως υπάρχει πειθαρχία από όλους. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει όμως να την κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πειθαρχία από όλους. Εγώ νομίζω ότι θα μετά. Υπάρχουν κάποιοι που το ζουν έτσι και πιο διακριτικά. Ωραία. Και πιο έξυπνα και πιο όμορφα. Okay. Μετά στη συνέντευξή μας θα δεις ότι θα σε πείσω. Θα τον πείσει. Θα τον πείσω, ναι. Γιατί... Όταν θα τελειώσει. Ιδανικά μόνο. Όχι, ιδανικά. Ό,τι άλλο θες την τώρα. Δεν θα σου ζητήσω ιδανικά. Γιατί έχω το τριχίλιαρο, ξέρω. Θα σου έδινα. Τώρα θα σου το τριχίλιαρο. Όχι ακόμα. Εντάξει, γιατί ξέρω, έχω ακούσει ότι σβήνονται. Αλλά δεν είναι το δικό μου, είναι σφαγίδε εκεί. Το δικό σου προκλείεται να σβηστεί, γιατί συνεχώ του το δικό μου είναι πολύ πιο στολισμένο από του άλλου που κάναν τα 300. Έχει σφραγίδες, έτσι, ιστορίες, πολλά πράγματα. Θέλω να σου ζητήσω όταν θα τελειώσει όλο αυτό και όταν με το καλό βγούμε από αυτό που ζούμε όλοι, να παίξουμε μαζί το ρεματζόρε. Ωραία, ωραία πρόταση. Θέλεις. Ωραία πρόταση. Αφού με καλείς. Βέβαια. Ναι. Εγώ σε καλώ, εσύ δεν με κάλεσες. Τώρα σε καλώ όμως και εγώ. Ναι. Τώρα σε γνώρισα και είδα από κοντά. Δεν είσαι γλυκό, γλυκό παιδί. Δεν είναι... είναι πολύ γλυκό. Είναι συμπαθέστατος. Εγώ και το πρωί εκείνο σε συμπάθησα πολύ. Πολύ. Και πολύ γλυκό παιδί και με χαμόγελο. Είναι. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, πας από εκεί εσύ. Σε ευχαριστώ που τα μπαλούν. Δεν φύγει. Ναι. Να τα φυλάξω εκεί για τώρα. Όχι, έφυλαξε τώρα. Δεν είναι μπαλούν. Πάρα πολύ. Κράτα τα για το όταν θα βρεθούμε. Θα τα δώσω. Αυτή αυτά για εσένα τη καλή. Εντάξει, τώρα κλόν δεν σου φέραμε αυτό. Είναι αλήθεια. Κράτησε τα τώρα λίγο εκεί έτσι μέχρι να φύγει. Και επίση τώρα που το θυμήθηκα, είναι αλήθεια ότι στο γάμο σου φορούσε καουμπόι και σε μποτέ. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί όλα παραδοσιακά η μπότα το Τέξας. Α, σωστά. Με το τακούνι. Έχεις δίκιο. Ναι. Πώς θα ανέβαινα στο άλογο. Είναι λίγο δύσκολο να ανέβεις με το τακούνι. Σ' αρέσει η πασία πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αγαπώ τα άλογα, αγαπώ τα ζώα. Όταν κάποια στιγμή τελειώσω, φύγω από αυτό το χώρο, θα ασχοληθώ με αυτό. Τώρα και βέβαια σε κοιτάω έτσι όπως κρατάς τα μπαλόνια και λέω τι σου έλεγα να πάρεις. Μία σύνδεση έκανες και βρέθηκες να κρατάς μπαλόνια στο The Tonight την ώρα που συζητάμε. Τι μου αρέσει αυτό. Είναι ωραίες εκπλήξεις. Πολύ. Τι γλυκός που είναι. Είναι πολύ γλυκός. Απλά αυτό που το ρώτησα, αλήθεια, μου έδωσε την ευκαιρία να σκεφτώ. Για ποιο λόγο υπάρχουν κάποιοι που όντως, ρε παιδί μου, πάνε κόντρα σε αυτό. Έχεις ξαναγίνει ποτέ viral για κάτι που είπες? Όχι, τόσο πολύ viral δεν έχω ξαναγίνει ποτέ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω και την επόμενη φορά, δεν ξέρω, όταν θα ξαναδώ την εκπομπή, ναι. Παρακαλώ ο ντράμερ να είναι μπροστά. Βεβαίως, θα κάνω μια μεγάλη, θα προσπαθήσω να κάνω πολλές αλλαγές. Ήδη ο Γιάννης στεναχωριέται πάρα πολύ, ο ερμηνευτής, ο Γιάννης. Παιδιά, πρέπει να αλλάξει λίγο και αυτό. Α, το έχει κάνει στο βίντεο κλιπ. Ναι, σωστά, έχει δίκιο πάρα πολύ. Είπαμε, ξεκινάμε. Η επανάσταση, η παγκόσμια επανάσταση. Από εδώ. Βάλτε τους ντράμερς μπροστά. Βάλτε τους ντράμερς μπροστά. Τέλεια, τι άλλο να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Αντί Βούλγαρη!